Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας, με τους ανέμους να ενισχύονται από την Τρίτη, κυρίως στις νότιες περιοχές του νησιού. Τα μοντέλα πρόγνωσης του καιρού δείχνουν προς το παρόν ότι από την προσεχή Πέμπτη οι βόρειοι άνεμοι εξασθενούν και η θερμοκρασία στο νησί παίρνει την ανίουσα. Πάμε να δούμε τι είπε νωρίτερα στην Κρήτη TV ο κύριος Μανώλης Λέκας. Καλώς αναμένεται να διακυριστεί ο καιρός και για την εβδομάδα που μας έρχεται από αύριο Δευτέρα. Η ηλιοφάνεια ως επιτοπλίστων να επικρατεί στο νησί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ενώ για την Δευτέρα οι άνεμοι, αρκετά εξασθενημένοι, θα δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα καλές και για τις θάλασσες. Το απόγευμα και μετά τη Δευτέρα αναμένεται μια σταδιακή επανάκαμψη του βορείου ρεύματος, κάτι το οποίο σηματοδοτεί ενίσχυση των βορείων ανέμων, κυρίως από την Τρίτη και μετά, σε νότιες περιοχές του νησιού, ενώ οι βόρειες περιοχές ως επιτοπλίστων θα έχουν κυματισμό στις βόρειες παράκτιες περισσότερο περιοχές, διότι οι άνεμοι δεν φαίνεται να δείχνουν τόσο μεγάλες εντάσεις. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία αναμένεται ότι και για τη Δευτέρα θα κυμανθεί σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κορυφώνονται κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου για τα βόρεια, ενώ έως και 34 με 36 βαθμούς Κελσίου θα είναι στην ενδοχώρα και σε νότιες περιοχές κυρίως του Ηρακλείου. Και στις υπόλοιπες ημέρες, δηλαδή μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, οι θερμοκρασίες αναμένεται ότι θα είναι σε καλά για την εποχή επίπεδα, μιας και οι μέγιστες τιμές θα διαμορφώνονται κοντά στους 32 βαθμούς Κελσίου. Από την Πέμπτη όμως και μετά, όπου περιμένουμε ότι σταδιακά θα εξασθενήσει το βόρειο ρεύμα εκ νέου, δημιουργώντας και πάλι πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο νησί μας, τουλάχιστον και από ανεμολογικής πλευράς, περιμένουμε και μια θερμότερη εισβολή στο νησί, η οποία αν πράγματι επιβεβαιωθεί θα δούμε τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σε λίγο υψηλότερα επίπεδα.